Τα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τις καλλιέργειες, η αύξηση ναύλων, πρώτων υλών και ενέργειας σε συνδυασμό με την κατάργηση του πλαστικού είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του καφέ. Στο γεγονός πως δεν πρόκειται για μια τεχνητή ανατίμηση, στάθηκε αρχικά ένας από τους πλέον ενημερωμένους επαγγελματίες στον χώρο, σχολιάζοντας μερικές συγκλονιστικές εικόνες συνεργείων στη Βραζιλία που ξεριζώνουν καφεόδεντρα. Η έλλειψη της πρώτης ύλης με αυτές τις καταστροφές και η αύξηση από κάποιες εταιρείες των ναύλων. Αμέσως, τα ναύλα εντωμεταξύ τα γνωρίζετε από όλες τις προτάσεις. Δηλαδή, και υλικά συσκευασίας, ξέρουμε και για το σίδερο και για το αλουμίνιο. Γι' αυτό ένας από τους λόγους που έχουν ξεφύγει τιμές. Αυτό λοιπόν έκανε τη συνισταμένη να υπάρχει αυτή η αύξηση της πρώτης ύλης στην αγορά του καφέ περίπου ένα 20%. Δηλαδή, κάτι που είχε να εμφανιστεί πριν από 15 χρόνια, 12 χρόνια. Που θα είναι τη αύξηση των 10-20 λεπτών. Σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί οι καταστηματάρχες στην αγορά Χορέκα, δηλαδή από το μικρό το καφενείο μέχρι τη μεγάλη την καφετέρια, δεν είναι ότι αυξήθηκε μόνο η αγορά του καφέ από μένα, ναι, από τον βιοτέχνη ή από την εταιρεία, από την Ιταλία. Είναι το θέμα ότι έχει αύξηση ηλεκτρικού ρεύματος. Γιώργος Σπίνος στάθηκε επίσης και στους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του καφέ. Π.χ. τα καλαμάκια τα γνωρίζουν τώρα. Τα καλαμάκια, τα ποτήρια έχουν απαγορευτεί τα φθηνά και θέλουν τα πλαστικά για την σωτηρία του περιβάλλοντος και πρέπει να επενδύσουν και να πάρουν πιο ακριβά χάρτινα ποτήρια, που είναι σημαντικό και αυτό το κόστος. Ότι έχει αυξηθεί ζάχαρη, ότι όλο αυτό. Ο Γιώργος Σπίνος, αναλύοντας τις εξελίξεις, δίνει τη δική του εκτίμηση για τις ανατιμήσεις που έρχονται για το δημοφιλές αφέψιμα. Δεν θα φτάσει 5 ευρώ. Θεωρώ ότι μέσα στα επιτρεπτά όρια είναι, εντάξει, είναι κάθε πολιτική του επιχειρηματία, αλλά σίγουρα το εφικτό και το ανοιχτό αυτή τη στιγμή είναι και για 20 και για 30 και για 40 λεπτά ανάλογα την πολιτική του κάθε επιχειρηματία. Πραγματικά δηλαδή υπάρχει αυτή η πιθανότητα να έχουμε και μισό ευρώ, που θεωρώ είναι υπερβολικό, αύξηση στο θέμα της τιμής του καφέ. Δεν θα είναι παροδικό, γιατί τώρα, μιλάω και λίγο συγκεκριμένα, περιμένουμε τη νέα σοδιά, ευελπιστούν ότι εκεί θα βρέξει και ότι δεν θα υπάρχει θέμα, γιατί αν δεν βρέξει η πληροφόρηση μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, αλλά μην κινδυνολογούμε. Αλλά δυστυχώς ξέρουμε ότι οι ανατιμήσεις γενικά, και εδώ θέλουμε την προστασία από το κράτος, όταν έρχονται μένουνε.